Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, έξω από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκατοντάδες φοιτητές, δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, στο πλάι των εργαζομένων, των σωματείων και των συνδικάτων τους, μαζί με την ΕΔΙΕ για να εναντιωθούμε στις αποφάσεις Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Η χώρα μας, με θύλη όλων των κυβερνήσεων εδώ και χρόνια, προσθένεται όλο και πιο στενά στους αμερικανοτοϊκούς σχεδιασμούς, μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο και ταυτόχρονα ο λαός μας σε στόχο αντιπίνων. Μας μπλέκουν σε πολύ επικίνδυνα σχέδια, ενώ ήδη υπάρχουσες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, οι οποίες αναβαθμίστηκαν μάλιστα με την πρόσφατη Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία, έχουν ενεργό ρόλο σε πολεμικούς σχεδιασμούς ενάντια σε άλλους λαούς. Δεν είναι τυχαίο που η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται την ίδια στιγμή που ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία συνεχίζεται στο έδαφος της Ουκρανίας και μάλιστα με το ενδεχόμενο γενίκευσης να μην είναι όχι μόνο υπαρκτό αλλά και μεγάλο. Οι λαοί από την άλλη βλέπουν να ματώνουν για τα κέρδη των μονοπωλίων, για το μοίρασμα των αγορών και των δρόμων μεταφοράς ενέργειας. Οι αποφάσεις Συνόδου του ΝΑΤΟ μυρίζουν μπαρούτι και είναι απειλή για το δικό μας λαό και για τους λαούς όλου του κόσμου. Και πώς να μην είναι άλλωστε όταν βλέπουμε να αναπτύσσονται 300.000 στρατιώτες με το δάχτυλο στη σκανδάλη, όταν βλέπουμε τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, όταν βλέπουμε τη φυλακή του ΝΑΤΟ να διευρύνεται με θύματα κι άλλους λαούς των Βαλκανίων, όταν βλέπουμε να προετοιμάζονται οι επόμενες υπεριαλιστικές επεμβάσεις, όταν βλέπουμε το δόγμα του πρώτου πυρηνικού πλήγματος. Αποφάσεις μάλιστα που έχουν τη σύμφωνη γνώμη της ελληνικής κυβέρνησης, την ουσιαστική συνένεση όλων των υπόλοιπων αστικών κομμάτων της χώρας και μάλιστα και των αδερφών τους κυβερνήσεων σε άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου, που τολμάνε κιόλας μερικές από αυτές να χαρακτηρίζονται προοδευτικές, τόσο προοδευτικές μάλιστα που στην Αμερική του Μπάιντεν απαγορεύτηκαν οι αυλώσεις, στην Ισπανία του Σάντσες δολοφονούνται με στιγνό τρόπο σε ζωντανή μετάδοση δεκάδες ξεριζωμένοι μετανάστες, κατατρεγμένοι άνθρωποι στα σύνορα με το Μαρόκο. Αυτή είναι η συμμαχική εταίροι τους. Παρ' όλα αυτά, οι φοιτητές και η νεολαία έχουμε πείρα, έχουμε μνήμη, έχουμε και κριτήριο. Και γι' αυτό το δηλώνουμε ξεκάθαρα. Δεν θα ανεχτούμε να φεύγουν από τη χώρα μας πύραυλοι αεροπλάνα, τεθωρακισμένα για να σκοτώνουν λαούς σε διάφορες γωνιές του πλανήτη. Καταδικάζουμε τις επιθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησής μας για την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία και την απόφαση να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην ομάδα μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα που μας δείχνουν το δρόμο. Όπως είναι αυτό των νέων σαρτεμένων φαντάρων, πολλοί από αυτούς οι φοιτητές μας που το προηγούμενο διάστημα μοιραζόμασταν τα ίδια έδρανα και μέσα από τις επιστολές τους εναντιώνονται στην εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία, που μέσα από τις μονάδες και τα στρατόπεδά τους διατρανώνουν το σύνθημα πως οι φαντάροι είναι του λαού παιδιά, έξω από τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, παίρνοντας δύναμη και από αυτά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Και πώς να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια τη στιγμή που η ακρίβεια τσακίζει τις ζωές τις δικές μας και των οικογενειών μας, τσακίζει τις σπουδές μας, από την άλλη όμως βλέπουμε να δίνονται ακριβώς την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Κάθε χρόνο ο λαός μας δίνει πάνω από 6 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς, την ίδια στιγμή που από τα πανεπιστήμια μας λείπουν καθηγητές, συγκράματα, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές, οι εστίες είναι κανονικές αποθήκες. Και μάλιστα το κόστος σπουδών βλέπουμε να εκτοξεύεται στο κόκκινο. Δεν θα ανεχτούμε λοιπόν σχολές μας να γίνονται έρευνες για πολεμικούς σκοπούς, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη με τη συνεργασία του ΠΑΠΗ, του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος CyberHot, με στόχο την εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας, παρακολούθηση δικτύων και αντιμετώπιση επιθέσεων.
θα μας βρουν απέναντί τους, θα μπλοκάρουμε τα σχέδιά τους, όπως έχουμε κάνει οι φοιτικοί σύλλογοι και στο παρελθόν. Εμείς, σαν νέοι επιστήμονες, θα θέσουμε το αντικείμενό μας στην υπηρεσία του λαού για έρευνα με σκοπό την καλυτέρευση της ζωής του. Όσα μέτρα και να πάρουν οι κυβερνήσεις, όσο ζεστό χρήμα και να ρίξουν, για να μας κάνουν να δούμε το ΝΑΤΟ με άλλο μάτι καλό, θετικό, δεν θα τους περάσει. Ξέρουμε καλά ποιο είναι το ΝΑΤΟ, ξέρουμε πολύ καλά πως δίνει περιστέρι της ειρήνης, ξέρουμε πως σκορπάει τον όλεθρο και το θάνατο, προωθώντας με αυταίο τον τρόπο τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομήλων που εκπροσωπεί. Θα τους πάρουμε λοιπόν στο κυνήγι, όπου σταθούν και όπου βρεθούν. Συνεχίζουμε τον αγώνα, δυναμώνουμε τη διεκδίκηση και την ενημέρωση σε κάθε σχολή, για να καταδικαστούν μαζικά οι αποφάσεις της Συνόδου, για να μην υπάρξει καμία εμπιστοσύνη στα δολοφονικά του σχέδια που μας εμπλέκουν όλες οι κυβερνήσεις, για να δυναμώσει η αλληλεγγύη και η κοινή πάλη των λαών κόντρα στο σύστημα που γεννά φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλούς αγώνες.